είμαστε πλέον χαρούμενοι, αισιόδοξοι, με χαμόγελα ότι η 29η θα έχει ανεβάσει τον πύχη και πραγματικά με πολύ κόσμο, με πολλά δρόμενα θα πάμε καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Η έκθεση αυτή, καταρχάς να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά μου που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό γεγονός για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια έκθεση η οποία είναι πλέον θεσμός, όχι μόνο για την περιοχή και για τους επιχειρηματίες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μάλιστα, βλέπω ότι υπάρχουν καλεσμένοι από διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούν να αναδείξουν οι τοπικοί επιχειρηματίες τα προϊόντα τους και τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες, να γίνει μια δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών, ούτως ώστε να αποκτήσουν και μια περαιτέρω εμβέλεια και ακτινοβολία τα προϊόντα της περιοχής. Εγώ θέλω να δηλώσω ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και ως κυβέρνηση συνολικά ότι στεκόμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες μας. Ότι για πρώτη φορά, και επιτρέψτε να το πω, επειδή το χαρτοφυλάκιό μου είναι αυτό που έχει να κάνει με τη βιομηχανία, η χώρα μας έχει πλέον εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, αγγλώντας πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας και εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση της Καβάλα Expo και την παρούσα, αλλά και φυσικά και όλες τις προηγούμενες διοικήσεις για το έργο που έχουν κάνει, που έχουν καταφέρει να φτάσουν την έκθεση αυτή και να την καταστήσουν ένα θεσμό πλέον για την περιοχή. Να δηλώσω ότι εμείς σαν κυβέρνηση, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, είμαστε παρόντες να στηρίξουμε και την έκθεση και όλη την τοπική επιχειρηματικότητα. Εξάλλου και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ότι η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι και τοπική, αλλά είναι και εθνική υπόθεση. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και εντός παρεθέσεων να πω και εδώ ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή και με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο, προγραμματίζει και έχει ορίζοντα το 2030 έργα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εδώ για να τα κάνουμε πράξη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκθέτες, τους επιχειρηματίες, στη διοίκηση της έκθεσης και σε όλους και σε όσες και όσους εργάστηκαν γι' αυτό. Λοιπόν, εγγένεια εδώ 29η Διεθνής Έκθεση Καβάλα Expo. Έχει γίνει ένα θεσμός, θα έλεγα, για την τοπική οικονομία με τη διοργάνωση πάντα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Καβάλας. Βλέπω βέβαια φέτος, δεν ξέρω, υποψήφιοι μπορεί να είναι και περισσότεροι από τους εκθέτες. Θα το δω μετά, θα τους μετρήσω. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί είμαστε και σε παραμονή αυτοδιοικητικών εκλογών, ασφαλώς, και το ενδιαφέρον όλων και ο αγώνας όλων δράζεται στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Σε κάθε περίπτωση όμως η έκθεση από μόνη της θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός στο καλεντάρι των εκδηλώσεων της πόλης και της περιοχής, γιατί κάθε έκθεση σηματοδοτεί ένα αντάμωμα επιχειρηματικό με εκθέτες, με ανταλλαγές απόψεων για τις τάσεις αγοράς, με τη δυνατότητα οι καταναλωτές, δηλαδή οι πολίτες, να δούνε προϊόντα να εκτίθενται, με ντόπια προϊόντα να την χάνουν καλύτερης προβολής και πιο άμεσης στο καταναλωτικό κοινό. Επομένως, αυτή η έκθεση, την οποία θυμάμαι από τα χρόνια που λάμβανε χώρα στο ισόγειο της τότε νομαρχίας, στο διοικητήριο, πριν από καμιά τριανταριά χρόνια βέβαια, είναι από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο αξίζει της προβολής που έχει, και η ευχή εδώ είναι να γίνεται από χρονιά σε χρονιά όλο πιο ενδιαφέρουσα, με καλύτερη συμμετοχή, με κίνηση, με αποτελέσματα για την τοπική οικονομία. Καλή επιτυχία στο τριήμερο αυτό. Εύχομαι να έρθει και ο κόσμος να δει τα προϊόντα που εκτίθενται. Ήρθαμε για να εγκαινιάσουμε την 29η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo 2023.
μια έκθεση η οποία σηματοδοτεί την εξωστρέφεια, μια έκθεση η οποία σηματοδοτεί την προοπτική ανάπτυξη που έχει ο τόπος. Τέτοιες εκθέσεις συμβάλλουν στην προοπτική ανάπτυξη της Καβάλας, συμβάλλουν στην προοπτική ανάπτυξη συνολικά της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εκείνο το οποίο, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, συνδέονται αυτές οι εκθέσεις με τις πολιτικές τις οποίες αναπτύσσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολιτική η οποία έχει ως βάση τον άνθρωπο, μια πολιτική η οποία έχει ως βάση τους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει τις επιχειρήσεις. Μια πολιτική η οποία στην βάση της έχει τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, έχει την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στον πρόεδρο, στις επιχειρήσεις Καβάλας για τη συμμετοχή. Περνάμε δύσκολες περιόδους με τις φυσικές καταστροφές και αυτά τα γεγονότα μας δίνουν αισιοδοξία να προχωρήσουμε μπροστά στο μέλλον. Θέλω να πω ότι η Δράμα μαζί με την Καβάλα δραστηριοποιούνται σε έναν κοινό χώρο γεωγραφικά. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά αυτό το δίπολο αναπτύσσεται ραγδαία αναπτυξιακά. Η βιομηχανία της Δράμας και της Καβάλας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μάρμαρο και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κοινά στοιχεία στη διεκδίκηση κοινών διεκδικήσεων, τις οποίες ούτως ή άλλως μας αφορούν και τους δύο. Η Δία έχει πολύ καλές σχέσεις με το επιμελητήριο Καβάλας. Συμμετέχει όπως και πέρσι συμμετείχε στην Καβάλα Expo με μια παρουσία από κάποιες επιχειρήσεις. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το επιμελητήριο Καβάλας. Πριν μια εβδομάδα που είχαμε και εμείς την έκθεση, την ανάλογη έκθεση στις Σέρες, την ΣΕΡΑ Expo, συμμετείχε και το επιμελητήριο Καβάλας με ένα περίπτερο, οπότε είναι αμοιβές οι συνεργασίες.